Αλλάζουμε θέμα. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 9 το πρωί στην Κερατέα Αττική, στην περιοχή Κακιά Θάλασσα. Σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική Κώστα Παπαδόπουλε. Ευτυχώς αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλύτερη. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής, προσήχθη και εξετάζεται ένα άτομο. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα. Βρισκόμαστε στον οικισμό Λάκα, στην περιοχή της Κερατέας, ανάμεσα στην Κακή Θάλασσα και το Δασκαλιό. Εδώ, λίγο πριν τις 9 το πρωί, ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, 40 άνδρες του πυροσβεστικού σώματος με 13 οχήματα και εθελοντές δασοπυροσβέστες. Καθώς επίσης και από αέρος είχαμε 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, πραγματοποίησαν ρήψεις νερού και αυτή την ώρα το πύρινο μέτωπο έχει ελεγχθεί πλήρως. Απομένουν κάποιες πολύ μικρές εστίες, γι' αυτό και υπάρχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι της τάξεως των 4 μποφόρ να αποφευθεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωση. Το σημαντικό είναι αυτό που ανέφερε ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής, ο κ. Λουκάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι έχει προσαχθεί από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής ένα άτομο το οποίο και εξετάζεται για το εάν έχει κάποια εμπλοκή στη φωτιά, καθώς στο σημείο που βρίσκονταν ξέσπασαν οι φλόγες. Όλα καλά, ευτυχώς. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Δήμαρχος. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ζημιά μικρή. Έχει προσαχθεί ένας από εκεί που ξεκίνησε ύποπτος. Είναι τώρα στο ανακριτικό της πυροσβεστικής. Δεν έχουν περαιτέρω πληροφορίες. Έχουν βάσιμες πληροφορίες ότι έχει σχέση με το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Που ήταν ένα σημείο μέσα στο χώρο του μοναστηριού. Εδώ είναι μια περιοχή που ανήκει στο μοναστήρι, που είναι, βλέπετε, και περιφραγμένο. Στη Σάμα.